Πιο κοντά στις αστικές συγκοινωνίες φέρνουν τους δημότες και τους επισκέπτες των Χανίων τα ηλεκτρικά λεωφορεία που δρομολόγησε ο Δήμος για κυκλικές διαδρομές από το νέο περιφερειακό πάρκινγκ του Κλαδισσού προς το κέντρο. Το πρώτο δρομολόγιο πραγματοποιήθηκε στις 7 το πρωί. Σήμερα, μετά από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλων των υπηρεσιών, καταφέρνουμε και παραδίδουμε στους πολίτες και επισκέπτες των Χανίων το πρώτο περιφερειακό πάρκινγκ. Το πρώτο περιφερειακό πάρκινγκ, το οποίο δωρεάν θα μπορεί να φιλοξενεί τις ανάγκες σε στάθμευση, αλλά κυρίως δωρεάν θα επιτρέπει την μετακίνηση μέσω των ηλεκτρικών λεωφορείων που απέκτησε ο Δήμος. Εγώ είμαι η δεύτερη βάρδια ουσιαστικά, 7 και 20. Δειλά-δειλά, ο κόσμος δεν το ξέρει ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα πάει τέλεια. Τουλάχιστον 300 θέσεις στάθμευσης διαθέτει το περιφερειακό πάρκινγκ του Κλαδισσού, ωστόσο η χρήση των ηλεκτρικών λεωφορείων δεν συνδέεται απαραίτητα με τους οδηγούς, καθώς έρχονται να εξυπηρετήσουν κατοίκους του δυτικού τμήματος της πόλης, αλλά και όσους επιθυμούν να κινηθούν στο κέντρο. Θα υπάρχουν 4 στάσεις. Μία στάση στην Κισάμου, στο Αγίου Νεκταρίου, άλλη μία στάση έξω από το ΚΤΕΛ, άλλη μία στάση έξω από το Public και μία στο Εικονοστάσι. Θα μπορεί ο κόσμος να μπαίνει δωρεάν και θα εξυπηρετείτε πάρα πολύ. Πρώτη μέρα δρομολόγησης των ηλεκτρικών λεωφορείων στην πόλη των Χανίων και οι δημότες που έκαναν χρήση αυτών αναγνωρίζουν πως θα ανακουφίσει σημαντικά το κυκλοφοριακό. Από το ξαναπήρες. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο κυκλοφοριακό. Όταν το μάθει ο κόσμος βέβαια και πηγαίνει εκεί, θα βοηθήσει. Θα προσφορηθεί πολύ. Πολλά πάρκη θα απελευθερωθούν μέσα στην πόλη. Αφού έμαθα ότι σήμερα θα ανοίξει, είπα γιατί όχι, αφού θα κατέβω για να κάνω κάτι, να το δοκιμάσω για πρώτη φορά. Ζούσα στην Κίνα και εκεί πέρα έχουν πολλά ηλεκτρικά, αφού και εκεί παράγονται. Συνέχεια έχουν ηλεκτρικά στο Δήμο. Για το περιβάλλον, μηδέν ρήπους. Δεν είναι τόσο μεγάλο από τα αστικά που έχουμε συνηθίσει. Είναι πιο ευέλικτο. Δεν είναι δύσκολο στην οδήγηση, δηλαδή, και στη χρήση του. Ο κόσμος μέσα είναι ασφαλής, air condition, τέλεια όλα. Δρομολόγια πραγματοποιούνται κάθε 20 λεπτά με κίνηση το πάρκινγκ του Κλαδισσού, ενώ το τελευταίο θα είναι στις 11 παρά 20 το βράδυ. Εκτιμάται όπως ο πρώτος περιφερειακός χώρος στάθμευσης θα ανακουφίσει σημαντικά δημότες που εργάζονται στο κέντρο και που σήμερα είναι αναγκασμένοι να επιβαρύνονται με τη χρήση ελεγχόμενων χώρων στάθμευσης, στους οποίους έτσι κι αλλιώς οι θέσεις είναι περιορισμένες. Προσκαλώ όλους τους πολίτες, τους εργαζόμενους που το πρωί κατευθύνονται στη δουλειά τους να έρθουν να αφήσουν το αυτοκίνητό τους εδώ χωρίς να προβληματίζονται για τον χώρο στάθμευσης, να πάρουν τα ηλεκτρικά λεωφορεία και να μεταβούν στις εργασίες τους. Πρόκειται για την πρώτη φάση ενός συνολικού σχεδίου που αναμένεται να εντάξει και το στρατόπεδο Μαρκοπούλου ως δεύτερο περιφερειακό δημοτικό πάρκινγκ. Επιδιώκουμε και το στρατόπεδο Μαρκοπούλου να διαμορφωθεί κάτι αντίστοιχο σε κομμάτι που είναι αδρανές αυτή την περίοδο και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ούτε καν ως παιδική χαρά. Εξάλλου, ένα τμήμα ήδη έχει διαμορφωθεί ως παιδική χαρά. Το υπόλοιπο, λοιπόν, θεωρούμε ότι μπορεί να εξυπηρετήσει αντίστοιχες ανάγκες. Η δρομολόγηση των ηλεκτρικών λεωφορείων από το Δήμο έγινε σε συνεργασία με το αστικό ΚΤΕΛ.